Αντιδράσει και ερωτήματα προκύπτουν μετά την επιβεβαίωση από την κυρία Κατερίνα Παναγοπούλου των διακοπών του Αλέξη Τσίπρα στη Θαλαμιγό του θανόντο εφοπλιστή και συζύγου τη Περικλή Παναγόπουλου. Μιλώντα στο πρώτο θέμα, η κυρία Παναγοπούλου δήλωσε ότι η παραχώρηση τη Θαλαμιγού στον Πρωθυπουργό έγινε γιατί ήταν κουρασμένο. Ο σύζυγό μου του το πρότεινε για να ξεκουραστεί γιατί τον έβλεπε κουρασμένο. Τον εκτιμούσε, σα λέω πάρα πολύ και τον εμπιστευόταν και τον σεβόταν. Ο ηγέτη τη πρώτη φορά αριστερά το τερμάτισε. Η ξεδιάντροπη υποκρισία του κυρίου Τσίπρα, που παριστάνει ότι πολεμά τη Ελίτ και κάνει δωρεάν διακοπέ με τα κότερά τη, δεν έχει προηγούμενο. Το παραδίδουμε στη χλέβη του ελληνικού λαού. Ο κύριο Τόσο... Τσουτσουτάκη δεν έκανε διακοπέ εκείνο το 15 Αύγουστο. Δεν σταμάτησε από την εργασία του για κάποιε μέρε για να ξεκουραστεί. Δηλαδή, τι είδου υποκρισία είναι αυτή. Παράνομο. Γιατί είναι παράνομο. Γιατί ο πρωθυπουργό τη χώρα, όπω και ο κάθε, κάθε μέλο τη κυβέρνηση. Είναι υποχρεωμένο να δηλώνει οποιοδήποτε δωρεά, δώρο ή παροχή σε είδο δέχεται άνω των 200 ευρώ. Τώρα πρέπει να δούμε το πόθεν έσχεστο του εάν έχει δηλώσει αυτέ τι διακοπέ. Mm -hmm. Και πρέπει να τι έχει υπολογίσει ο λογιστή του ω τεκμαρτό εισόδημα. Αν αυτό δεν έχει γίνει στο πόθεν του, έχει κάνει ψευδέ πόθεν είναι ποινικά κολάσιμο πράξη και πρέπει και... η κυρία Τασία Ξοδουλοπούλου να τον ελέγξει. Η Κατερίνα Παναγοπούλου με νέα τη δήλωση έκανε λόγο για πολιτική εκμετάλλευση. Είναι πασιφανέ πω πρόκειται για μια ακόμα άθλια μεθόδευση των γνωστών κύκλων που πολεμούν τη σημερινή κυβέρνηση με όσα θεμητά αλλά και αθέμητα μέσα διαθέτουν. Με μοναδικό στόχο να εξυπηρετήσουν πολιτικά συμφέροντα. Λίγο μετά την τραγωδία στο μάτι που κάηκαν 101 άνθρωποι, ο Πρωθυπουργό με πούρα στη θαλαμιγό εφοπλιστή, Ω γνήσιο αριστερό, τιμώντα την πολιτική του καταγωγή, έκανε διακοπέ. <Κι> αισθάνομαι ντροπή και λύπη για αυτή την εικόνα που είδα και πιο πολύ αισθάνομαι και για αυτού που μέχρι πριν από λίγε ώρε υποστήριζαν fake news, η είδηση που έβγαλε ο συνάδελφό μα ο Πορτοσάλτε. Άρθρο με εχμές για την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να δεχτεί το εφοπλιστικό δώρο, φιλοξενεί και η εφημερίδα των συντακτών και υπό τον τίτλο Ο Τσίπρα, ο Πορτοσάλτε και οι διακοπέ, ένα κότερο, εκτιμά ότι όλα θα είχαν αποφευθεί αν το γραφείο του Αλέξη Τσίπρα είχε ανακοινώσει τότε ή τώρα τις διακοπές του Πρωθυπουργού και καταλήγει. Θα έπρεπε ο Πρωθυπουργό να είχε αποφύγει τι διακοπέ σε μια θαλαμιγό ενό εφοπλιστή, έστω και με τι κατανοητέ προποθέσει που ανέφερε η κυρία Παναγοπούλου. Εννοείται πω ναι, ούτε συζήτηση γι' αυτό. Ο Πρωθυπουργό, πάντως παρά τι δημόσιε τοποθετήσει του μέχρι ώρα, δεν αναφέρθηκε στο θέμα. Θα μείνουμε στο θέμα, κυρίε και κύριοι. Στο στούντιο είναι κοντά μα ο Άρη Πορτοσάλτε που αποκάλυψε τι συγκεκριμένε φωτογραφίε. Άρη και η κυρία Πανακοπούλου επιβεβαίωσε πλήρω το ρεπορτάζ σου. Επιβεβαίωσε δηλαδή πω ο Έλληνα Πρωθυπουργό έκανε διακοπέ στην θαλαμιγό του συζύγου του. Και να συμφωνήσουμε καταρχήν σε κάτι. Ότι ο ηγέτη, ο Πρωθυπουργό τη κάθε χώρα, οφείλει να δηλώνει πού πηγαίνει διακοπέ, καταρχήν. Στη, στο, στην, στην, στη δημοκρατία. Στο δημοκρατικό πολίτευμα. Γιατί αν ο κύριο Τζανακόπουλο ή η κυρία Πανακοπούλου η κυρία Ναυπλιό του Παναγωπούλου, όπω υπογράφει, ονειρεύονται ένα άλλο καθεστώ ή φαντάζονται ότι είναι ένα άλλο καθεστώ, τότε ισχύει αυτό που λέει ο κύριο ε, ε, Τζανακόπουλο. Ε, πέρσι, ξέραμε πού θα κάνει διακοπέ ο αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα. Πρέπει η κοινωνία, πρέπει οι πολίτε, οι κοινοί γνώμοι να ξέρουν ότι ο κυριο τζανακοπουλο περσι ξεραμε που θα κάνει διακοπέ εκεί, εκεί. Θα είναι με τον Τάδε ή με τον Δίνα. Αυτό το πράγμα είναι ξεκάθαρο. Για να μην το λέει ο Πρωθυπουργό, ότι ήταν στο σκάφο μέσα. Άρα αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν θα πάει καλά με την κοινωνία, αν η κοινωνία μάθει ότι σε μια εποχή σκληρή λιτότητα ο Πρωθυπουργό κάνει διακοπέ ε, σε, σε, μια θαλαμιγό ε, προσκεκλημένο. Σε μια θαλαμιγό την οποία παραχωρεί ε, επιχειρηματία. Αυτό το λέμε διαπλοκή. Όταν δηλαδή δεν ξέρουμε και κρατείται μυστικό και αποκαλύπτεται, γιατί η πρώτη αποκάλυψη Έγινε από τον Γιώργο Παπαχρήστο στα νέα πέρσι, τέλο Αυγούστου, τέλος Σεπτεμβρίου. Απλώ οι φωτογραφίε ήρθαν να καταδείξουν το αληθέ του γεγονότο το οποίο έθαψαν ε, στο μαξί Θέλω απλώ να υπενθυμίσω εδώ ότι πριν από ένα χρόνο απασχοληθήκαμε με το πού κάνει διακοπέ, το... σε ποιο σπίτι μένει παραλιακά στο Σούνιο ο κύριο ε, ε, Πρωθυπουργό. Και τότε λοιπόν ο κύριο Μαρτίνο Εφοπλιστή υποχρεώθηκε μετά από μέρε σιωπή του Μαξίμου να βγάλει μία δήλωση στην οποία έλεγε ότι το σπίτι αυτό στο οποίο μένει ο Πρωθυπουργό το καλοκαίρι είναι δικό μου, αλλά εγώ το έχω δώσει σε έναν άλλον και εκείνο το δίνει. Και κάπου εκεί είχε κλείσει το Μπράβο. θέμα το αυτό επιχείρησε να κάνει το Μαξίμου, το οποίο είναι σε μεγάλη ένταση τα τελευταία 24 ώρα, και με την κυρία Παναγόπουλου. Η κυρία Παναγόπουλου βγήκε χθε το πρώτο θέμα. Οι συνάδελφοί μα εκεί την χαλάρωσαν και άρχισε να λέει διάφορα. Είπε πολλά. Είπε πράγματα που δεν έπρεπε να υποθούν. Γιατί έπρεπε η κυρία Παναγόπουλου να μείνει ξερά σε τρία σημεία. Γι' αυτό τον λόγο, επειδή ακριβώ είπε πολλά, υποχρεώθηκε μετά. Να, υπαγορε... να, τις υπαγορεύσουν και μία δήλωση από ό,τι καταλαβαίνω, μία δεύτερη δήλωση ε, στο Αθηναϊκό πρακτορείο. Ειδήσεων, η οποία έφυγε και εκεί εγκαλεί. Τον Sky, λέει για τον, για, την... για τον κύριο Αλαφούζο, λέει για μένα κτλ. Ένα πράγμα είναι σαφές ότι ο Πρωθυπουργό είναι φυσικό πρόσωπο θεσμικό, το οποίο πρέπει να γνωρίζει η κυρία ε, ε του Παναγοπούλου, ότι ο Πρωθυπουργό πρέπει να ανακοινώνει που κάνει διακοπέ. Δεν είναι ένα ιδιώτη. Δεν είναι σαν και εμά που ξεκινούμε να πάμε στι διακοπέ και μπορούμε να πάμε όπου θέλουμε να κρυφτούμε ή να είμαστε φανερά. Ο Πρωθυπουργό δεν μπορεί να είναι κρυφίο μέσα σε ταλαμιγούς, μέσα σε σπίτια. Άρη, Πορτοσάλτα, να σε ευχαριστήσουμε.